την κρισιμότητα των στιγμών που καλείται να διαχειριστεί η πολιτεία, με ναυαρχίδα βεβαίως την Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, την κυρία Χριστίνα Γιαννάκη, είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΙΠΗ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους αγαπητούς τηλεθεατές σας. Είναι δύσκολες οι στιγμές. Κάνατε πριν από. Ήταν μια άσκηση ετοιμότητας για να δούμε εμείς ποιες αδυναμίες έχουμε και πώς θα προχωρήσουμε. Mm-hmm. Η άσκηση αυτή στέφθηκε με επιτυχία και εχθές ακριβώς εξεκίνησε αυτό το σχέδιο, γιατί υπάρχει μια επιτελική ομάδα δράσης στο Υπουργείο Υγείας και ξεκίνησε αυτό το σχέδιο και πήγανε εχθές τα τρία πρώτα περιστατικά. Αυτή τη στιγμή είναι ήδη στο highway για να πάει και το τέταρτο περιστατικό στο νοσοκομείο Αμοχώστου. Οπότε εμείς απομονώσαμε το γυναικολογικό, το παιδιατρικό, το οποίο έχει μια ξεχωριστή είσοδο από το άλλο νοσοκομείο. Έχουμε 28 κλίνες άδειες. Αυτή τη στιγμή εκεί θα νοσηλευτούν και ο τέταρτος, τέσσερα περιστατικά, τρεις νοσηλευτές στην κάθε βάρδια. Έχουμε από ένα τώρα, παθολόγο. Ο σχεδιασμός είναι για να συμπληρωθεί ο αριθμός 28. Μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός 28, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε και τα 6 κρεβάτια στην εντατική, τα οποία είναι και αυτά στη διάθεσή μας, συν 6 αναπνευστήρες. Και επίσης, εάν χρειαστεί, σε μια πολύ έκτακτη ανάγκη, 120 κλίνες θα είναι πια στη διάθεση για οποιοδήποτε άρα, περιστατικό. Η δυνατότητα κορονοϊό. Αυτού του νοσοκομείου είναι μέχρι 120. Είναι μέχρι 120. Θα καταλήγει εκεί. Σωστά το αντιλαμβάνομαι. Σωστά το αντιλαμβάνεις. Αυτή τη στιγμή είναι 4 και έχουμε και 6 τα οποία είναι κατοίκων. Και θα φεύγουν από εκεί πότε? Θα φεύγουν από εκεί όταν και εφόσον κρίνει η ομάδα του πνευμονιολόγου, του λοιμοξιολόγου και του παθολόγου ότι είναι έτοιμο το περιστατικό να φύγει. Αυτή τη στιγμή όμως μπορώ να σας πω τα περιστατικά είναι ήπια. Είναι ήπια. Έχουμε τους νοσηλευτές μας, έχουμε παθολόγο, λοιμοξιολόγο, έχουμε πνευμονιολόγο, τα οποία είναι continuous μαζί τους μέσα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και μένουν εκεί αυτοί οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό. Τώρα, με συγχωρείτε, να περικλίνει, έχει ένα ξεχωριστό δωμάτιο και είναι απομονωμένο σε ένα δωμάτιο με ένα κρεβάτι. Έτσι μόνο. Ένα κρεβάτι, έχουν και την τηλεόρασή τους, αλλά από την ενημέρωση την οποία έχω, οι ασθενείς αισθάνονται πάρα πολύ καλά. Ναι. Πρωτόκολλα τα οποία ακολουθούμε, τα πρωτόκολλα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας ή του ECDC, τα πρωτόκολλα τα οποία εμείς έχουμε βάλει ως Υπουργείο Υγείας, έχουμε τα αναλώσιμα τους, τις μάσκες, την στολή που έχουμε, τις μπότες που έχουμε, μπαίνουν μέσα, έχουμε δίσκους χάρτινους μίας χρήσης, τα ποτήρια τους, τα πλαστικά, το φαγητό τους, όλα είναι μίας χρήσης. Δηλαδή έχουμε οργανώσει το προσωπικό να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα περιστατικά. Σε αυτό το πρωτόκολλο. Ιδιωτική εταιρεία, η οποία μαζεύει τα απόβλητα κάθε δύο μέρες. Η οποία αυτή η ιδιωτική εταιρεία, παλιά η σύμβαση ήταν με το Υπουργείο Υγείας, τώρα η σύμβαση είναι με το ΟΚΙΠΗ, είναι σε πλήρη συνεργασία μαζί μας και κάθε δύο μέρες κατεβαίνουν τα απόβλητα σε μια σακούλα κίτρινη στο υπόγειο και κάθε δύο μέρες θα τα μαζεύουν. Είναι πολύ οργανωμένο το νοσοκομείο Αμοχώστου και είναι έτοιμο να διαχειριστεί την οποιαδήποτε κατάσταση προκύψει. Και εμείς κάθε δύο ώρες είμαι σε επικοινωνία, όλη η ομάδα, και δίνουμε οδηγίες και προχωρούμε. Και επίσης έχουμε και ένα σχέδιο. Έχουμε κάνει μια συμφωνία με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια της περιοχής Αμοχώστου και Λάρνακο, σύνολο 41 κλίνες, οι οποίες at any time μπορούν να μας δώσουν κλίνες για να βγάλουμε ψυχρά περιστατικά προς τον ιδιωτικό τομέα. Και ό,τι άλλο χρειαστεί, μας τυπούν το τμήμα επιδοτούμενων ασθενών στην πρώτη γραμμή. Όλο το προσωπικό είναι παρόν και εργάζεται ως τις 6 το απόγευμα και μετά συνεχίζουμε τη νύχτα για να μπορούμε να βοηθούμε τους συνανθρώπους μας. Αλλά με πληροφωνώ ότι προφανώς θα σας χρειαστούν και εσάς. Υπάρχει τώρα μια εξέλιξη στο λιμάνι Λεμεσού με κρουαζιερόπλοιο, το οποίο έρχεται με ασθενείς. Ναι. Επιτρέψτε μου να δώσω την είδηση. Αποδεσμεύω και εσάς για να δείτε πώς θα το χειριστείτε. Ευχαριστώ. Εντάξει, πάρα πολύ. Καλά. Πάμε λοιπόν κατευθείαν σε απευθεία σύνδεση στη Λεμεσό. Υπάρχει πληροφορία με κρουαζιερόπλοιο από την Ιταλία. Μου λένε ότι ζητεί να ελιμενιστεί στην Κύπρο. Αυτές οι δραστικές αποφάσεις που πήρε το Υπουργικό Συμβούλιο, βοηθούν πάρα πολύ αυτή τη μεγάλη μας προσπάθεια. Είμαστε ενωμένοι. Είμαστε πολύ οργανωμένοι. Ο ένας στηρίζει τον άλλον. Και προχωρούμε. Ναι. Πρέπει ο κόσμος να μην έχει πανικό.